Απίστευτη και όμως αληθινή είναι η ταλαιπωρία για μια νεαρή κοπέλα από τα Σαβάλια, η οποία δέχθηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αμαλιάδας. Η Μαρία Βελέτζα δεν φανταζόταν ότι μια απλή βόλτα στο κέντρο τη Αμαλιάδα στην πλατεία του Αγίου Αθανασίου θα είχε ω αποτέλεσμα να βρεθεί με ένα σοβαρό τραύμα στο χέρι. Το ανυποψίαστο θύμα περπατούσε αμέριμνη στο κέντρο τη πόλη όταν αντιλήφθηκε ένα δέσποτο σκύλο να την προσεγγίζει. Η ίδια συνέχισε να περπατά, ωστόσο ο σκύλο βρισκόταν ένα βήμα πίσω τη, γεγονό που την έκανε να φοβηθεί ιδιαίτερα και σήκωσε το χέρι τη για να φύγει από κοντά τη. Χωρί να χάσει λεπτό, ο σκύλο όρμηξε κατά πάνω τη και άρπαξε με τα δόντια του το δεξί τη χέρι, σκίζοντά το. Περπατούσα στην πλατεία Αγίου την Παρασκευή που μα πέρασε. Ε, με πλησίασε ένα δέσποτο. Εγώ προσπάθησα να το απομακρύνω και εκείνο μου δάγκωσε το χέρι. Με τράβηξε και μου δάγκωσε το χέρι. Η πληγή ήταν κάπω βαθιά, αρκετά βαθιά. Και πήγα στο νοσοκομείο στην Αμαλιάδα, μου κάνανε ράματα τα οποία δεν χρειαζόντουσαν να γίνουν. Από ό,τι μου είπε ο γιατρός στον πύργο, δηλαδή. Ε, τώρα τι να σου πω. Εντάξει, είμαι σε μια ταλαιπωρία την Παρασκευή. Περίμενες ότι θα μπορέσει να συμβεί κάτι τέτοιο. Όχι, γενικά εγώ είμαι φιλόζωη, έτσι. Ε, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, έτσι. Ήταν αρκετά εχθρικό. Εντάξει, αυτά, έτσι. Απλά θα στην ταλεπορία τώρα για 10 μέρε. Η ταλαιπωρία για τη Μαρία Βελέτζα δεν σταμάτησε εκεί, γιατί την επόμενη μέρα πήγε στο κέντρο υγεία Γαστούνη για αλλαγή στο τραύμα. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει δημιουργηθεί φλεγμονή στο χέρι και την έστειλαν στο νοσοκομείο τη Αμαλιάδα. Εκεί δεν εφημέρευε γιατρό και αναγκάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο του πύργου. Να αλλάξει δηλαδή τρία νοσηλευτικά ιδρύματα για να κάνει δεκάδε χιλιόμετρα για να τη φροντίσουν το τραύμα. Από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, Ναι. Ε, είχα πάει στο κέντρο υγεία για αλλαγή. Ε, επειδή δεν υπήρχε τρόπο να ανέβω στην Αμαλιάδα. Από το κέντρο υγεία δεν μπορούσαν να, να μου κάνουν μια απλή αλλαγή γάζα και ένα καθαρισμό. Έφυγα από εκεί, ήρθα στο νοσοκομείο στην Αμαλιάδα, με διώξανε και από την Αμαλιάδα πήγα στον πύργο, δηλαδή να γυρίσουμε ολόκληρο νομό τώρα για μία απλή αλλαγή Γάζα. Δεν βρίσκω το λόγο να υπάρχουν αυτέ οι μονάδε, έτσι, εφόσον δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικέ. Η παρουσία των αδέσποτων σκύλων φοβίζει ακόμα και του ζωόφιλου στην Αμαλιάδα, οι οποίοι αποφεύγουν να βγάζουν βόλτα τα κατοικιδιά του, γιατί συχνά πυκνά μπλέκουν σε σκυλοκαυγάδε. Κύριε Βελιώτη, φοβάστε τα αδέσποτα. Ε, πλέον ναι, γιατί η κατάσταση εδώ στην πόλη έχει φτάσει στο απροχώρητο εγώ έχω σταματήσει να βγάζω το σκυλί μου βόλτα γιατί φοβάμαι πλέον γιατί ορμάνες οποιοδήποτε τετράποδο δουν στο δρόμο ε, με αποτέλεσμα το σκυλί να το έχω κλεισμένο σε ένα διαμέρισμα και να περιμένω από ότι θα βγω εκτός πόλης για να το βγάλω μια βόλτα σε ένα σημείο και για μένα και γι' αυτό. Άρα δεν είστε ένα άνθρωπο ο οποίο δεν μπορείτε τα δέσποτα, είστε φιλόζωοι. Ό, Απλά πιστεύω. φοβάστε. Ε, και στο χώρο εργασία μου του βγάζω ένα μπολάκι με νερό τώρα για του καλοκαιρινού μήνε. Ε, για να μπορούν να πιούν, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Τα σκυλιά έχουν αγριέψει, δεν έχουν να φάνε. Ε, θα πρέπει να υπάρξει μία μέρημνα, πιστεύω, από, τη... από το Δήμο. Και μπορεί τα δέσποτα σκυλάκια να μην έχουν καμία ευθύνη για τη ζωή που τους καταδίκασαν οι άνθρωποι να κάνουν, όμως οι δήμοι και άλλοι φορείς οφείλουν μέσα από οργανωμένε δομές να δώσουν τέλος στη σκηλήσια ζωή.